με αυτό το. Αυτό το σκέφτομαι μετά το κορονοϊό, υπάρχει μεγάλο θέμα. Πλέον ο κόσμο δεν νοικιάζει. Στην Αθήνα, ειδικά, υπάρχουν εγώ σχολεπαιδεί σε τέτοια σπίτια. Πλέον δεν μπορούν να νοικιάσουν. Δεν υπάρχει άνθρωπο, δεν υπάρχουν οι ξένοι, οι τουρίστε ή οι Έλληνε, δεν μπορούν να νοικιάσουν. Και αναγκάζονται πλέον να τα νοικιάσουν με μακροχρόνιε μισθώσει. Όπως και παλιά. Όπως και παλιά. Απλώς κάποιοι που έχουν επενδύσει πάρα πολλά κινητά τα λεφτά στα κέντρα κινητά έχουν πάθει ζημιά. Δείξανε πολλά λεφτά σε τέτοια κινητά και τώρα πλέον δεν μπορούν να νοικιάσουν και μακροχρόνιο μισθό δεν ζευγάζουν τα έξοδα που κάνουν για να αγοράσουν αυτά και να τα ανακαινήσουν. Έχει θέμα μεγάλο. Γιατί ένα τέτοιο σπίτι είναι ήδη επιπλωμένο, έχει όλες τις συσκευές, γιατί πρέπει να είναι. Και άτομο, και άτομο να προσέχει το σπίτι κάθε μέρα. Γιατί δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή, που λένε, πρέπει να. Θέλω μου λένε και πολλοί εδώ στην πόλη, μου φέρνει το σπίτι να το κάνουν. Ναι, γιατί μα δεν είναι τόσο απλό. Πρέπει να έχει συνέχεια κάθε μέρα εκεί πέρα. Να προσέχει τι θα ζητήσει ο ενοικιαστής. Αν θα σου πειράξει το σπίτι, αν θα ξενιστεί το βράδυ. Αν θα ενοχλεί το γείτονα. Έχουν και τέτοια θέματα. Στην Αθήνα, ειδικά σε πολλές πολυκατοικίες. Υπήρχε και θέμα ότι οι άνθρωποι που ήταν νοικιάζανε, κλεντάγανε, ξενυχτάγανε, τραγουδάγανε και νεκρούσαν και τους ενοικιαστές δίπλα, ιδιοκτήτες. Είχαν φτάσει και πολλά θέματα στα δικαστήρια. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα μας είναι ότι αυτή τη στιγμή το BRB δεν δουλεύει καλά. Μάλιστα. Γιατί διάβασα κάπου ότι και στην Ευρώπη έχουν μεγάλο πρόβλημα και αυτός που βρήκε το BRB και το έβαλε στη μόδα. Λέει ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο. Μα και εδώ ξέρω, άτομα, δηλαδή πέρα πελάτη με αυτό πέρα ιδιοκτήτες ή κόλλητο που νοικιάζουν, τώρα κοιτάνε να βρουν να τα νοικιάζουν με αυτό το μισθό από χρόνο και πάνω. Και όλα τα πράγματα που έχει μέσα. Δεν βλέπουμε, δηλαδή, ότι θα αλλάξει κάτι στην αγορά. Δηλαδή, και εγώ από αυτά που διαβάζω, οικονομικές εφημερίδες και έπαιρνε σε αυτά που λέμε μόνιμα, βλέπουμε ότι από τη μόνη και μετά θα έχουμε προβλήματα πολλά. Πολλά προβλήματα πολλά και η αγορά τόσο μπερδεμένη και από τις αγροπολισίες. Που άλλο θέλει να αγοράσει, να μην αγοράσει. Τι έγινε το χειμώνα. Τι θα κάνουμε. Θα έχουμε πρόβλημα πάλι με τον κορονοϊό. Αυτό. Και γι' αυτό ο κόσμος δεν ξέρει τι να κάνει. Η αγορά τόσο στρεβλή και μπερδεμένη. Κάθε ιδιοκτήτη δεν ξέρει πόσο να θέλει να πουλήσει. Πόσο θα πουλήσει. Τι θα κάνει. Καταλάβατε. Έχουν τέτοια θέματα μεγάλα. Κάτι μου λέγατε νωρίτερα σχετικά με την ποιότητα των κατοικιών που νοικιάζουν ορισμένοι και νομίζουν ότι έχουν κάποιο παλάτι και νοικιάζουν και ζητάνε και ποσά υπέροχα. Δηλαδή, τι προβλήματα υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, ο κόσμος πλέον αυτός ο ενοικιαστής έχει πλέον απαιτήσεις. Θέλει να πάει σε ένα σπίτι που έχει, δεν λέω να είναι καινούριο, αλλά να έχει να είναι αξιοπρεπές. Αξιοπρεπές νέο εννοώ, τα ντουλάκια της κουζίνας να είναι καλά, τα μπακονόπωτα να είναι καλές. Τώρα είναι κάποιοι που σου φέρνουν, σου λένε ότι το σπίτι του, τα ντουλάκια της κουζίνας είναι πολύ παλιά. Μπακονόπωτα ξύλινες παλιές. Και λέει θέλει τόσο νίκη, μα όλα δεν το παίρνει, δεν το νοικιάζει. Και γι' αυτό πολλά σπίτια πάλι είναι ξενικαστή, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν τη διάθεση, δεν έχουν την οικονομική άνεση να κάνουν μια ανακαίνιση. Ο άλλος δεν το νοικιάζει, δεν υπάρχει ποιότητα, δεν βρει ποιότητα νοικιαστή σε παλιό σπίτι. Του βάζει ο άλλος κάποιους όρους πάλι. Ζητάνε πάλι, έχουμε και τέτοια θέματα, πολλοί ιδιοκτήτες. Όλοι δίκαιο βέβαια έχουν. Ζητάνε να του βρούμε δημόσιους υπάλληλους, δημοτικούς υπάλληλους. Είναι σε κάποια εργοστάσια, σε εγκυμένα δύο από τα δηληστήρια, κάτι τέτοιο. Αλλιώς ο άλλος φοβάται να νοικιάσει. Υπάρχει και κάποιο είδος ρατσισμό και στα ενίκια. Διαλέγουν για τους ενοικιαστές. Γιατί εγώ έχω θέμα με φίλους μου που δουλεύουν, άτομα που δουλεύουν σε κάποια επιχείρηση κάποια χρόνια. Ο άλλος ο ιδιοκτήτης λέει: α, φοβάμαι, βγάζουμε δημόσιο υπάλληλο. Έχουν και τέτοια θέματα και δυστυχώς. Πάμε τη δουλειά. Και τελευταίο θέμα με τους φοιτητές που θα έρθουν τώρα από διάφορες περιοχές. Τι θα γίνει με αυτούς. Θα βρούμε σπίτια. Δύσκολο πολύ. Δεν θα βρούμε ποιοτικά σπίτια γιατί τα εναπομείνοντα που μείνανε αδί διάρκεια κασινές πυκλωμένα νοικιάσανε που ήρθαν οι προσλήψεις, γίνανε προσλήψεις με τον Απρίλιο, ας θυμάμαι καλά 4 Απρίλη, τον Κορονοϊό που γίνανε στο νοσοκομείο μας, 20-30 στο 40 προσλήψεις, ήταν και αστυνομικοί. Και αυτοί νοικιάσανε ό,τι άλλο υπήρξε. Τα νοικιάσανε, γιατί που ήταν προσλήψεις για 2 χρόνια. Οπότε δεν πιστεύω πάλι θέμα θα έχουμε με τους φοιτητές. Ούτε που θα βρουν. Καταλάβατε. Υπάρχει θέμα στην πόλη μας. Και πάλι έχουν έρθει κάποιοι κατασκευαστές να βρουν υπόπεδα να αγοράσουν ή να φτιάξουν. Αλλά πλέον
Θεωρώ ότι αυτά που πουλιώνται ήδη είναι ακριβά και δεν προχωράνε σε τέτοια επένδυση. Που θα είναι κάποιο το πρόβλημα στην πόλη με τα ενέργεια. Και δεν γίνονται νέες πολυκατοικίες. Δεν έχουν έτσι κάποιοι κατασκευαστές να αγοράσουν και να φτιάξουν διάρκεια, γασενέρες και τριάρκεια για να τα νοικιάσουν. Αλλά θεωρούν τα οικόπεδα που πουλιώνται πλέον, θεωρούν τα ακριβά για αυτούς. Αυτό που τα πουλάνε θεωρούν τα πουλάνε σε καλή τιμή και έχει μείνει έτσι και δεν προχωράνε σε τέτοιες επενδύσεις. Δηλαδή από ό,τι μου λέτε για την κατάσταση εδώ στην Κόρινθο. Είναι τελείως μπερδεμένη, στρεβλή. Αυτός που πουλάει δεν ξέρει πόσο να πουλήσει. Πάλι ένα θέμα μεγάλο που υπάρχει, να ξέρετε κύριε Αθηναί, είναι ότι με αυτοί που θέλουν να πουλήσουν είναι και με τα δάνεια. Έχουν πάρει πολύ δάνεια. Και τι πρόβλημα υπάρχει τώρα, μεγάλο πρόβλημα. Ότι οι υποθήκες είναι πολύ μεγαλύτερες από τις εμπορικές αξίες των ακινήτων. Δηλαδή έχει ένα διαμέρισμα του 2007-2008, υπάρχει από το δάνειο ο ιδιοκτήτης. Αυτή η ιδιοκτήτη δεν πουλήσει. Εμπορική αξία, τώρα με την ζήτηση, είναι περίπου 1000 ευρώ το μέτρο. 900 ευρώ το μέτρο, κάπου εκεί. Όταν η τράπεζα, μιλάμε για 100 τετραγωνικά, 100.000, 90. Όταν η τράπεζα το έχει, το υπόλοιπο υποθήκη είναι 150. Δεν το δούμε. Ποιο θα πει διαφορά. Και υπάρχουν τέτοια θέματα και δεν μπορούν πολλά διαδρόμματα να απολυθούν. Και δεν ξέρω και τι λύση υπάρχει από τις τράπεζες.